Και μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας έχουμε το διοικητή του νοσοκομείου Καλαμάτας, τον κύριο Γιώργο Μπέζο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναρόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Είδαμε δύο χαρακτηριστικούς πίνακες, τους οποίους και δώσατε στη δημοσιότητα, και από αυτούς τους πίνακες καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για ένα ρεκόρ όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν μέσα στη χρονιά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Περίπου πάνω από 50.000, και θα έλεγε κανείς ότι η εξυπηρέτηση είναι στον ύψιστο βαθμό για τους πολίτες. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, ήταν κεντρικός στόχος για το 2018 να οδηγηθούμε σε μία αύξηση των λειτουργίας σε καθημερινή βάση των χειρουργικών αιθουσών που διαθέτει το νοσοκομείο μας και κατά συνέπεια να αυξηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η παραγωγικότητα και η αξιοποίηση τόσο των υποδομών όσο και του ανθρώπινου, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχετε δίκιο, ο πίνακας που δώσαμε χθες στη δημοσιότητα με τα μέχρι τώρα στοιχεία μιλά για 5.000 χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι αυτή τη στιγμή και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2018 θα κλείσει με πάνω από 5.500 χειρουργικές επεμβάσεις. Στόχος μας για το 19 με βάση αυτό είναι να οδηγηθούμε σε πλήρη ανάπτυξη του χειρουργείου. Γι' αυτό προϋποθέτει μία πρόσληψη λίγων ατόμων σε νοσηλευτικό προσωπικό που ουσιαστικά θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε την πλήρη αξιοποίηση στο κομμάτι αυτό από την πλευρά του νοσοκομείου μας. Για την κατεύθυνση των προσλήψεων, το νοσοκομείο θα αναλάβει, θα λέει κανείς, αυτή την όλη υποχρέωση. Αυτό ήθελα να πω, ότι ουσιαστικά είναι διασφαλισμένη η πρόσληψη αυτών των ανθρώπων και μιλάμε ότι μέσα στο Γενάρη 10 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού θα ξεκινήσουν με συμβάσεις εργασίας στο νοσοκομείο Καλαμάτα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε από πολύ νωρίς για το 2019 αυτό το κεντρικό και κοινά αποδεκτό και αναμφισβήτητο στόχο. Με νοσηλευτικό προσωπικό μου είπατε, με ιατρικό προσωπικό υπάρχει ζήτημα? Ιατρικό προσωπικό στο θέμα του χειρουργικού τομέα όχι, δεν υπάρχει. Σαφέστατα η ενίσχυση κάθε φορά με ιατρικό προσωπικό είναι πάντα ένα ζητούμενο. Ωστόσο όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε ιατρικό προσωπικό και κυρίως στα χειρουργικά τμήματα το νοσοκομείο Καλαμάτας βρίσκεται, χωρίς μεγάλα λόγια, αλλά είναι, αυτό είναι γεγονός, στην καλύτερη θέση, μπορώ να σας πω, ιστορικά, στην ιστορική του πορεία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η θέση. Θέλω να σημειώσω παρακαλώ κάτι ακόμα όμως, ότι αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία και το έργο στο των τοκετών. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι σε αιτήσια βάση στο νοσοκομείο Καλαμάτας γίνονται περίπου στις 700-750 γέννησης κάθε χρόνο. Αυτά ήταν τα περσινά δεδομένα και στα ίδια επίπεδα θα κινηθούμε και για τη φετινή χρονιά. Υπάρχει και μια στροφή, εγώ να το πω έτσι, και λόγω της κρίσης, αλλά υπάρχει και μια σημαντική εμπιστοσύνη στις δημόσιες δομές υγείας. Είναι και τα δύο, φαντάζομαι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.